σε αυτή την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας, με μια ακόμα τροπολογία, επανέρχεται η κυβέρνηση προς περαιτέρω ενίσχυση της νομοθετικής ρύθμισης για τον αποκλεισμό, όπως διακηρύσει τη συμμετοχή στις εκλογές του εγκληματικού ναζιστικού μορφώματος. Στο κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης, με την τοποθέτησή του ο Υπουργός απάντησε προκλητικά στην τοποθέτησή μας, λέγοντας ότι δεν είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα που έστειλε στη φυλακή τους εγκληματίες ναζί της Χρυσής Αυγής, αλλά ότι αυτό ήταν έργο της δικαιοσύνης. Και λίγο πολύ ζητήσατε και τα εύσημα, γιατί επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας κινήθηκαν οι διαδικασίες της δίωξης και της καταδίκης της Χρυσής Αυγής. Ξεχάσατε βέβαια να μας πείτε ότι χρειάστηκε να θρηνήσουμε 2 νεκρούς, πόσες άλλες δολοφονικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και ενάντια στους πρωτοπόρους κομμουνιστές συνδικαλιστές της ζώνης του Περάματος, από τα τσιράκια των αφεντικών και τα μαντρόσκυλα του συστήματος, τους χρυσαυγίτες, για να ξεθαυτούν από τα συρτάρια ειδικογραφίες που έμεναν και αναπαύονταν καταχωνιασμένες και να ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης απέναντι στην ηγεσία του εγκληματικού μορφώματος, που μέχρι τότε απολάμβανε προκλητική ανοχή από το αστικό κράτος και τους θεσμούς του. Και τώρα τι μας ζητάτε, να σας πούμε και μπράβο, που 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα 4 η Νέα Δημοκρατία δεν φροντίσατε ούτε το ελάχιστο να εξασφαλιστούν οι όροι για να μην σέρνεται η υπόθεση με ρυθμούς χελώνα στα δικαστήρια. Δεν θα συζητούσαμε καν σήμερα και δεν θα χρειαζόταν απάντηση στα τερτύπια και τα μασκαρέματα που επιστρατεύουν τα διάφορα ναζιστικά πολυφάδια, αν υπήρχε η αμετάκλητη καταδίκη τους με την ολοκλήρωση της δίκης. Να γιατί το ενδιαφέρον σας αποδεικνύεται όψιμο και υποκριτικό. Έτσι και η όλη αντιπαράθεση που πυροδότησε η νέα αυτή τροπολογία, που έφτασε μέχρι την παρέτηση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτό που θα κληθεί να εφαρμόσει ο Άριος Πάγος, με όποιο πρόεδρο και όποια σύνθεση, είναι ένα αντιδραστικό και επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο, που δεν εξαντλείται στον περιορισμό της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, αλλά νομιμοποιεί ένα διευρυμένο έλεγχο στα εσωτερικά και τη λειτουργία όλων των κομμάτων, κάτω από αυτή την ομπρέλα της αναζήτησης αυτής της γενικής και αόριστης έννοιας της πραγματικής ηγεσίας και της δράσης που εξυπηρετεί ή όχι μια άλλη γενική και αόριστη έννοια, την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Με τη συνδρομή μάλιστα δικαστικών και άλλων, όπως λέτε, αρχών, της ασφάλειας, της ΕΕΠ, της αντιτρομοκρατικής και ποιος ξέρει πόσων άλλων μηχανισμών. Και αυτή η κριτική που ασκούμε δεν βασίζεται, όπως λέτε, μόνο σε ιστορικές αναφορές, αλλά επιβεβαιώνεται από τη σημερινή επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σε μια σειρά χώρες με τέτοιου είδους επικίνδυνες γενικές και αόριστες έννοιες ποινικοποιούνται από μορφές δράσης του κινήματος μέχρι και πολιτικά κόμματα και νεολαίες. Και για άλλη μια φορά βέβαια, οι χρυσαυγίτες αποδεικνύονται πολύ χρήσιμο εργαλείο για το σύστημα, προσφέροντας πολλαπλές υπηρεσίες. Είναι, βλέπετε, αδιάσπαστοι οι δεσμοί αίματος που συνδέουν αυτά τα φασιστικά μορφώματα με το σύστημα, όπως για άλλη μια φορά το επιβεβαίωσαν οι ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας που κρατούν με τους διάφορους μηχανισμούς του αστικού κράτους, ακόμα και με τους πιο υπεράνω υποψίας θεσμούς, για όσους τουλάχιστον ψάχνουν σύννεφο να πέσουν για το ξέπλυμα που προσφέρει στους εγκληματίες φασίστες πρώην ανώτατος λειτουργός της δικαιοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν και επαναλαμβάνουμε ότι όπως έχει αποδειχτεί περίτρανα και ιστορικά, αλλά επιβεβαιώνεται και στις μέρες μας, ο μόνος που μπορεί να ορθώσει πραγματικό τείχος απέναντι στα φασιστικά μορφώματα και στην εγκληματική τους δράση είναι ο ίδιος ο λαός και το κίνημά του, με την πάλη του ενάντια στο σύστημα που το γεννά. Μια πάλη που με συνέπεια δίνει μόνο το ΚΚΕ. Αυτή είναι και η εγγύηση για να βρεθούν οι εγκληματίες φασίστες εκεί που πραγματικά ανήκουν, όχι μόνο στη φυλακή, αλλά στο σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας.
Τώρα, ως προς το κύριο νομοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ, είπαμε ρανιστικό, αλλά εσείς το μετατρέψατε στο μεγάλο παζάρι. Τεινάξατε πραγματικά την μπάγκα στον αέρα. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες καταθέτατε τροπολογίες. Πρέπει να έχει ολονυχτία χτες βράδυ Βουλή, όχι εσείς βέβαια, οι υπάλληλοι των διάφορων υπηρεσιών, και θέλετε μάλλον και εμείς να περιμένουμε ξάγρυπνοι το νομοθετικό σας ίστρο για να έρθουμε πρωί-πρωί να τοποθετηθούμε. Πώς? Πώς θέλετε να τοποθετηθούμε σε όλες αυτές τις τροπολογίες επί της αρχής, για τόσα άσχετα μεταξύ τους θέματα με μία μόνο ψήφο? Αφού το ρίξατε στον έρανο, τουλάχιστον δεν τα βάλατε όλα μέσα στο νομοσχέδιο, που ήταν έτσι κι αλλιώς ένας αχταρμάς, για να μπορούμε τουλάχιστον να ψηφίσουμε για κάθε θέμα ξεχωριστά. Αλλά αυτή η λογική της σκούπας, μάλλον είναι τελικά και η αρχή του νομοσχεδίου. Και κυρίως θέλετε να την εφαρμόσετε και στην τοπική διοίκηση. Ό,τι δηλαδή δεν μπορεί να ταυτιστεί με την πλειοψηφούσα άποψη, να το ρουφάει σκούπα. Η βασική λογική που διατρέχει τις διατάξεις είναι αυτές οι τεχνητές αυξημένες πλειοψηφίες, οι διαδικασίες και κλεισμένων των θυρών και μακριά από τη λαϊκή παρέμβαση, και για ό,τι δεν καταφέρετε να κλέψετε με αυτόν τον τρόπο τη συνένεση, φτάνοντας ακόμα να καταργείτε τη λευκή ψήφο ή και την άρνηση ψήφου, το στέλνετε καρφί στην Οικονομική Επιτροπή και την Ποιότητα Ζωής, που έχετε από πριν εξασφαλισμένη και σίγουρη την πλειοψηφία και καθαρίσατε. Και έτσι μετατρέπετε τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια σε ένα τελικά φιλοσοφικό όμιλο που μόνο θα συζητάει και δεν θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Αυτή τη λογική που υπήρχε ήδη στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου για τους προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων, με τον οποίο δυσκολεύατε ουσιαστικά τη μειοψηφία, ακόμα και να εκφράσει διαφορετική γνώμη, την απογειώσατε με το άρθρο της τροπολογίας για τη λήψη αποφάσεων στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, για να μην μπορεί να παρεκκλίνει ρούπι η τοπική διοίκηση από το βασικό της σκοπό. Να αποτελεί δηλαδή τον εκτελεστικό βραχίωνα της κεντρικής εξουσίας στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Να που επιβλέπει η περιβόητη βελτίωση της κυβερνησιμότητας των Δήμων. Να μπορούν με ταχύτερους ρυθμούς να μετατρέπονται σε ένα φοροεισπρακτικό μηχανισμό χωρίς αποκλίσεις, με διεύρυνση της ανταποδοτικότητας και μείωση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμα και οι διάφορες ρυθμίσεις που φαίνονται να έρχονται ως διευκολύνσεις για τα ζητήματα των τελών, κοινοχρήστων, ανακριβών δηλώσεων κλπ, με τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν μπορεί κάποιος να διαφωνεί, βασική επιδίωξη έχουν τη βελτίωση της εισπραξιμότητας από τους Δήμους, σε μια περίοδο που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν και όλο και συχνότερα έρχονται αντιμέτωπα με κατασχέσεις, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ακόμα και για οφειλόμενα στους Δήμους. Επιμένετε ακόμα στο απαράδεκτο άρθρο 11, που μετατρέπει σε κανονικότητα και χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος αυτή την καρικατούρα των συνεδριάσεων με τις τηλεδιασκέψεις και τις διαπεριφοράς αποφάσεις, αλλά και την ακόμα πιο προβληματική από όλες δυνατότητα με απόφαση των 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή της πλειοψηφίας που δίνει στη Δημοτική Αρχή αυτός ο νέος καλπονοθευτικός νόμος, να γίνονται οι συνεδριάσεις ακόμα και κλεισμένων των θυρών. Αλήθεια, το ρωτήσαμε ξανά και ξανά από τον Υπουργό και δεν μας απαντά. Τι μπορεί να έχει να κρύψει το Δημοτικό Συμβούλιο από το λαό, ώστε να χρειάζονται αυτού του είδους οι συνεδριάσεις? Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτών των διατάξεων, αν όχι ο φόβος για τη λαϊκή ενημέρωση και παρέμβαση? Τέτοιου είδους ρυθμίσεις έρχονται σε συνέχεια βέβαια κυβερνητικών παρεμβάσεων, με τις οποίες έμπαιναν εμπόδια στις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης να θέτουν ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης, με τα οποία αναδεικνύονται και τα πολλά και διάφορα οξυμένα λαϊκά προβλήματα. Για το ΚΚΕ είναι αυτονόητο ότι οι συνεδριάσεις Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων πρέπει να γίνονται διαζώσεις σε κατάλληλους χώρους και σε ώρες που να επιτρέπουν την ενημέρωση και τη συμμετοχή του λαού, την παρέμβαση των σωματείων, φορέων και συλλόγων. Αυτούς τελικά τους οποίους αφορούν και οι αποφάσεις.
στις ρυθμίσεις που αφορούν τη διαδικασία εκλογής Προέδρων και Τοπικών Συμβουλίων, ενσωματώσετε ορισμένες από τις παρατηρήσεις που σας θέσαμε. Βέβαια, η τροπολογία έχει... δεν είναι σαφές, αλλού αναφέρω 300, κάτι και αλλού 200, δεν ξέρουμε που θα καταλήξει τελικά. Όμως, σε κάθε περίπτωση, διατηρείται τον αυξημένο αριθμό της υποχρεωτικής συμπερίληψης υποψηφίων σε μεγάλο ποσοστό των κοινοτήτων, προκειμένου να θεωρηθεί ένα συνδυασμός έγκυρος. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό στο 40% των κοινοτήτων, ώστε να μην μπαίνουν επιπλέον εμπόδια στην κατάρτιση των συνδυασμών. Ακόμα, το νομοσχέδιο με μια σειρά διατάξεις καταργεί κολλήματα και ασυμβίβαστα, διευκολύνοντας στελέχη που απέκτησαν αυτή την πολύτιμη εμπειρία από την προσαρμογή της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής, να παίξουν τώρα πρωτεύοντα ρόλο και στις δημοτικές αρχές. Μη πάει χαμένη και η προϋπηρεσία τους. Το σημερινό νομοσχέδιο στην πραγματικότητα δεν ξεφεύγει από τη στόχευση που υπηρέτησαν και σειρά προηγούμενων μεταρρυθμίσεων στην τοπική διοίκηση, από όλες τις κυβερνήσεις, τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και προηγούμενα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ώστε να γίνεται πιο ενεργός ο ρόλος της στην εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής. Έτσι, με αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τέθηκαν στην προτεραιότητα οι επιλογές επιχειρηματικών ομίλων για τη δημοτική και δημόσια γη, για τις χρήσεις της στο περιβάλλον, τον τομέα των μεταφορών και το μεταφορικό έργο, για την ενέργεια και την πολιτική της απελευθέρωσής της, για τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, των υδάτινων πόρων, στον άξονα των επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά και την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό. Αντίθετα, βέβαια, λαϊκά προβλήματα και ανάγκες που έρχονται και επανέρχονται συχνά με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα, όπως είναι τα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, οι μεγάλες και τραγικές ελλείψεις στην πυροπροστασία που επανέρχονται ως δράμα κάθε καλοκαίρι, οι πληγές των σεισμών και παρόλα αυτά παραμένουν σήμερα ανέλεγκτα το 80% των δημοσίων κτηρίων, όπως βέβαια και η αποκατάσταση των ζημιών προχωρά με ρυθμούς χελώνας. Χαρακτηριστικά είναι τα προβλήματα της σχολικής στέγης, ιδίως των σχολείων που έχουν κατασκευαστεί πριν το 80, αλλά και νεότερα με σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες, ασυντήρητα κλπ, που το τελευταίο διάστημα επανέρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα. Είναι, αν θέλετε, από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η μεταφορά της αρμοδιότητας από το κράτος στην τοπική διοίκηση, σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση, αξιοποιείται ως πρόσχημα για τις μεγάλες καθυστερήσεις, για την ανυπαρξία ουσιαστικά και ολοκληρωμένου σχεδιασμού, για την ενίσχυση της ασφάλειας, τη συντήρηση και την κατασκευή νέων και σύγχρονων σχολικών κτηρίων. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα την έζησαν από πρώτο χέρι και οι λαϊκές οικογένειες, ο λαός της περιοχής, των περιοχών. Συνολικά, το να συνθλίβονται οι ανάγκες για την ασφάλεια της υγείας και της ζωής του κάτω από τον αδυσόπιτο κανόνα του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων, κάτω από την πολιτική κόστος ωφέλους που βλέπει τη ζωή και τις ανάγκες του λαού ως εμπόρευμα. Την έζησαν βέβαια την πραγματικότητα και οι ίδιοι εργαζόμενοι στην τοπική διοίκηση με τη συνολική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων τους. Γι' αυτό και αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση, κύριε Υπουργέ, να προσπαθείτε σήμερα να εμφανιστείτε ως τιμητές της νομιμότητας και της διαφάνειας, προκειμένου να δικαιολογήσετε τα αδιέξοδα που δημιούργησε η δική σας πολιτική, η πολιτική όλων σας. Επιχειρείτε να παρουσιάσετε το δίκαιο αίτημα για τη μονιμοποίηση των υπολοιπόμενων 163 εργαζομένων του Βοήθεια στο Σπίτι, τον οποίο η ομοιρία συνεχίζεται, ως λέτε ένα λαϊκίστικο ή ρουσφετολογικό αίτημα, λες και τους κάνετε και καμιά χάρη. Υπάρχει αλήθεια μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άνθρωποι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες όταν επί 20 και πλέον χρόνια έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε ευαίσθητους τομείς? Και τελικά, ποιος αλήθεια ευθύνεται για την εικόνα όλων των υπηρεσιών, κύριε Υπουργέ, που μας περιέγραψαν οι διάφοροι εκπρόσωποι των εργαζομένων, όπου οι μισοί ή και περισσότεροι εργαζόμενοι είναι συμβασιούχοι,
σε μόνιμη ομοιρία και με την όποια εμπειρία αποκτούν να χάνεται σε αυτό το φαύλο κύκλο της ανακύκλωσης μεταξύ δουλειάς και ανεργίας. Ποιος υπονομεύει λοιπόν την προσδοκία χιλιάδων ανέργων για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα, ναι, και με διαφανείς διαδικασίες που εσείς δεν επιλέγετε να κάνετε, που είναι δικαίωμα των εργαζομένων, αναγκαίο, επίκαιρο και απολύτως εφικτό και όχι πολυτέλεια ή χάρισμα για να σας χρωστάνε και ανταλλάγματα σε βάρος της αξιοπρέπειάς τους. Αυτή είναι η κρυστάλλινη θέση του ΚΚΕ. Αυτό το δικαίωμα των εργαζομένων στη μόνιμη και σταθερή δουλειά υπερασπιζόμαστε αταλάντευτα και αυτή η θέση βέβαια δεν μπορεί να τσουβαλιαστεί ούτε με τις όψιμες ευαισθησίες που προσπαθεί να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που όταν όμως ήταν κυβέρνηση έκανε και αυτός πρωταθλητισμό στις ελαστικές σχέσεις εργασίας και στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τέλος, θέλω λίγο χρόνο μόνο για να αναφερθώ σε ορισμένες από τις τροπολογίες που καταθέσαμε. Τις επαναφέρω γιατί μέχρι σήμερα δεν μας έχει απαντήσει τίποτα ο κύριος Υπουργός. Λύνουν σοβαρά ζητήματα και σας καλούμε να τις κάνετε δεκτές ή να φέρετε ανάλογη ρύθμιση, αν θέλετε, με δική σας τροπολογία. Η πρώτη αφορά τη διασφάλιση της ακόλυτης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για τους χιλιάδες εποχικά εργαζόμενους του τουρισμού. Σας είπαμε, κύριε Υπουργέ, πρόκειται και το ξέρετε, για ένα τεράστιο όγκο εργαζομένων, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι και πρακτικά αδύνατον να μετακινηθούν μαζικά οι χιλιάδες εργαζόμενοι στις λίγες μέρες των εκλογών, ακόμα κι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι εξοντωτικοί όροι δουλειάς χωρίς ρεπό και άδειας, που προεξοφλούν με βεβαιότητα ότι θα πάει και περίπατο και το όποιο υποχρεωτικό, υποτίθεται, η όποια υποχρέωση των εργοδοτών να τους δώσουν εκλογική άδεια. Γι' αυτό ζητάμε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα να ψηφίσουν στον τόπο εργασίας τους. Κάτι τέτοιο, το ξέρετε, είναι δυνατόν. Γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις στους ναυτικούς με ονομαστικούς καταλόγους στα λιμάνια. Σε όποιο λιμάνι βρεθούν, ψηφίζουν σε αντίστοιχο εκλογικό τμήμα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, εκλογικούς καταλόγους να εκδώσει και να επικυρώσει η ΔΥΠΑ με βάση το έντυπο της αναγγελίας της πρόσληψης των εργαζομένων, μετά βέβαια από αίτημά τους ή με όποιο άλλο τρόπο κρίνεται προσφορότερο. Μπορείτε να το λύσετε, αρκεί βέβαια να έχετε τη διάθεση να τους εξασφαλίσετε το δικαίωμα ψήφου και να μην σας έρχεται βολική αυτός ο αποκλεισμός των χιλιάδων νέων εργαζομένων από τις κάλπες. Κυρία Κορνάκα, για κλείνω με μια κουβέντα. Η δεύτερη τροπολογία αφορά την εκλογική διαδικασία για την ανακήρυξη των συνδυασμών από τον Άριο Πάγο. Σε περίπτωση που κάποιοι από τους υποψηφίους δεν ανακηρυχθούν λόγω κολλημάτων που μπορεί να μην ήταν και ευδιάκριτα, να δίνεται μια δυνατότητα σε όλα τα κόμματα να συμπληρώνουν τους συνδυασμούς ώστε να μην ακυρώνονται το σύνολο των ψηφοδελτίων σε ολόκληρες εκλογικές περιφέρειες λόγω της ανατροπής της ποσόστοσης. Και τέλος βέβαια επαναφέρουμε για πολλωστή φορά ένα αίτημα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Μέχρι σήμερα έχετε αγνοήσει δύο τροπολογίες και δύο προτάσεις νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ, οι οποίες θέτουν τους όρους για τη διασφάλιση της επαναλειτουργίας της ΛΑΡΚΟ προς όφελος των εργαζομένων, αλλά και την αξιοποίηση του τεράστιου ρεκτού τους πλούτου. Σήμερα ζητάμε με αυτή την τροπολογία ως ελάχιστη αναγνώριση σε αυτούς τους ανθρώπους που με τον ιδρώτα και το αίμα τους βγάζουν από το χώμα αυτό το θησαυρό για τη χώρα, να τους δοθεί μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Πάσχα 1.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο της ΛΑΡΚΟ. Είναι η ελάχιστη αποκατάσταση που πρέπει να τους κάνετε στις μισθολογικές αδικίες που εδώ και 3 χρόνια δέχονται, που τους έχουν κουτσουρευτεί πολλαπλά οι μισθοί, έχουν κοπεί τα δώρα και τα επιδόματά τους, φτάνοντας σήμερα ο μισθός τους να υπολείπεται κατά πολύ σε ετήσια βάση, ακόμα και από αυτές τις πενιχρές αυξήσεις που δώσατε στον κατώτατο μισθό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.